Σήμερα εδώ βρισκόμαστε εργαζόμενοι από διάφορους κλάδους της πόλης μας, ακριβώς εκφράζοντας την αλληλεγγύη μας στους συναδέλφους μας της Λάρκο που εδώ και 4 χρόνια δίνουν ηρωική μάχη για να παραμείνει ανοιχτό το εργοστάσιο, να μην ξεσπιτωθούν από τα σπίτια τους, να ανασάνει η τοπική οικονομία και κοινωνία, γιατί ακριβώς πίσω από τις θέσεις εργασίας της Λάρκο υπάρχει ένας ολόκληρος οικονομικός ιστός που συντηρείται, αλλά και για να μην παραδοθούν κρίσιμα στρατηγικής σημασίας μέταλλα που υπάρχουν στο υπέδαφος της χώρας σε μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους. Εμείς το δίλημα, η ζωή μας ή τα κέρδη μας, έχουμε επιλέξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια θέση και στρατόπεδο. Είμαστε με τις ζωές μας ενάντια στα κέρδη των λίγων παράσιτων που έχουν βάλει στο στόχαστρο ακριβώς αυτά τα στρατηγική σημασία μέταλλα. Είναι απαράδεκτη, η τροπολογία είναι εγκληματική από κάθε άποψη, περικλείει ακόμα και κινδύνους για μεγάλης κλίμακας βιομηχανικά ατυχήματα. Και εμείς το δηλώνουμε καθαρά από εδώ, εκφράζοντας τους εργαζόμενους της πόλης, ότι αυτή η τροπολογία δεν πρόκειται να περάσει, θα πεταχτεί στον κάλαθο των σκουπιδιών, γιατί ακριβώς και αυτή η τροπολογία, όπως και συνολικά η στάση της κυβέρνησης απέναντι στα ζητήματα των εργαζόμενων, δείχνει ποιοι κλείνουν τα εργοστάσια. Τα εργοστάσια δεν τα κλείνουν οι εργαζόμενοι με τους αγώνες τους που παλεύουν για μια ανθρώπινη ζωή. Τα εργοστάσια τα κλείνουν είτε οι κυβερνήσεις, είτε οι επιχειρηματικοί όμιλοι, τους οποίους στηρίζουν οι κυβερνήσεις ακριβώς για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητά τους. Εμείς λοιπόν σε αυτό το πράγμα θα βάλουμε τέρμα μαζί με τους χιλιάδες εργαζόμενους της χώρας. Εμείς θα επιμείνουμε, υπάρχει και σοβαρός κίνδυνος βιομηχανικού ατυχήματος άμα ερημώσει η περιοχή, στην κατεύθυνση δηλαδή και την προοπτική που προβάλλει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Δηλώνουμε την αποφασιστικότητά μας ότι δεν πρόκειται να το αφήσουμε να περάσει. Γίνεται κινητοποίηση εδώ αυτή τη στιγμή, την ίδια στιγμή γίνεται και στην Αθήνα και στις 12 έχει συλλαλητήριο στην Αθήνα προκειμένου να προβάλλουμε αυτά τα αιτήματά μας και τις απαιτήσεις μας απέναντι στην κυβέρνηση. Στη γραμματέα του Υπουργού, ο κύριος Υπουργός Λύπη, αναφέραμε και επισημάναμε αυτά τα πράγματα. Πέρα από την διαφορετική ιδεολογική πολιτική τοποθέτηση που μπορεί να υπάρχει με την κυβέρνηση, το ζήτημα, ας πούμε, το ότι το νικέλιο που υπάρχει είναι στρατηγικής σημασίας και για τη χώρα, όπως επίσης και το ποια πολιτική είναι που τελικά κλείνει τα εργοστάσια και αποψηλώνει τον τόπο από δουλειές, ξέρω εγώ, και από και οικονομική δραστηριότητα, αυτά τα επισημάναμε και ζητήσαμε επιτακτικά να μεταφερθούν στον Υπουργό. Ένα σχόλιο ότι η κυβέρνηση χρειάζεται ένα δημιουργικό πρόγραμμα από την Ναι, καλά, διάφορα λέμε τώρα, επειδή αυτή η υπόθεση τραβάει καιρό, η κυβέρνηση κατά καιρούς λέει και για μετατάξεις και στο δημόσιο κλπ. Αλλά καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουν όλοι και καταλαβαίνει και ο ελληνικός λαός ότι το να αποδυναμώνεις την ελληνική παραγωγή, την παραγωγή της χώρας από ένα στρατηγικής σημασίας μέταλλο και να φέρνεις τόσο κόσμο στην ανεργία και να προσπαθείς, ας πούμε, αν είναι μέχρι 55 ή δεν είναι, με ψίχουλα και με μισοτακτοποιήσεις να τους φέρει σε μια κατάσταση να συνενέσουν να φύγουν, δεν είναι λύση για μας και δεν πρέπει να είναι λύση και για την κυβέρνηση. Νέα τροπολογία έκτρωμα που κλείνει τη Λάρκο, απολύει τους εργαζόμενους, βάζει σε κίνδυνο και ερημώνει τα χωριά γύρω από αυτήν, δεν θα περάσει. Η κυβέρνηση νύχτα και στα μουλοχτά επιχειρεί να ολοκληρώσει το έγκλημα σε βάρος της Λάρκο, των εργαζομένου και όλου του λαού. Η κατάπτυστη τροπολογία που κατατέθηκε με τα μεσονύχτια, η οποία υπογράφεται από μια σειρά υπουργεία μεταξύ άλλων των οικονομικών, εργασίας και υγείας, επιδιώκει να εκαθαρίσει την επιχείρηση από τους εργαζόμενους και να προχωρήσει στην εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Λάρκο. Προβλέπει μάλιστα τη μεταβίβαση στον ειδικό διαχειριστή, τη δυνατότητα να περιορίσει ή ακόμα και να διακόψει τελείως τη λειτουργία της Λάρκο. Είναι αυτός που με την αλληλεγγύη της εργατικής τάξης δεν άφησε να περάσει να απολύσει. Δεν χωράει, συνάδελφοι, όμως κανένας εφησυχασμός. Η Λάρκο αποτελεί ακόμα ένα παράδειγμα για το ποιος κλείνει τα εργοστάσια. Τι σημαίνει ανάπτυξη για αυτούς. Εδώ στην Κεντρική Μακεδονία έχουμε πολλά παραδείγματα που δείχνουν ότι οι βιομήχανοι και το κράτος μπροστά στα κέρδη τους δεν υπολογίζουν τίποτα. Τέτοια εργοστάσια είναι ο Βαρβαρέσος, όπου αφού έβγαλε εκατομμύρια από τη σκληρή δουλειά των εργαζομένων, τώρα επενδύει σε άλλους πιο κερδοφόρους κλάδους, πετώντας τους εργαζόμενους στον δρόμο.
Αντίστοιχα στη Φιέρα Τεξ, όπου η εργοδοσία προχωράει στο κλείσιμο του εργοστασίου, αφήνοντας δεκάδες συναδέλφους μας χωρίς δουλειά. Άλλο ένα παράδειγμα είναι και αυτό της Έλβου, που προχώρησε σε ειδική εγκαθάριση, διώξανε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό με σκοπό να γίνει εταιρεία πιο ελκυστική στους επενδυτές, στον περιβόητο επενδυτή που θα φέρει τάχα μου την ανάπτυξη. Πλέον η Έλβο έχει καταντήσει μια μεγάλη αποθήκη με παλιοσίδερα. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν ενδιαφέρονται για τους εργαζόμενους. Μας θεωρούν αναλώσιμους. Εμάς που παράγουμε όλο τον πλούτο. Ο αγώνας των εργατών της Λάρκο είναι ένα φωτεινό παράδειγμα ότι η αποφασιστικότητα και η οργανωμένη δράση των εργατών μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω. Τώρα, συνάδελφοι, να δυναμώσει ο αγώνας σε όλους τους χώρους δουλειάς, όπως είναι στα μεταλλεία Χαλκιδικής, που στέκονται ενάντια στα 12 ώρα που προσπαθεί να επιβάλλει εργοδοσία, στο Βαρβαρέσο και στη Φιέρατεξ, που αγωνίζονται για να διασφαλίσουν τη θέση της εργασίας και να πληρωθούν τα δουλευμένα τους, στη Σιδενόρ, όπου αποφασίσανε μέσα από τη Γενική Συνέλευση χθες να συνεχίσουνε με αγωνιστικές κινητοποίησεις τον αγώνα για συλλογική σύμβαση που να καλύπτει τις ανάγκες τους. Στεκόμαστε στο πλευρό των εργατών της Λέρκο. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας που ξεπερνά κάθε εμπόδιο. Σε αυτόν τον δρόμο συνεχίζουμε, συνάδελφοι. Καλόν αγώνα!